το πάθος για τη λευτεριά. Είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Νίκο, Κώστα, γερά ως τη λευτεριά. Κώστα, γερά ως τη λευτεριά. Λευτεριά στον Κώστα το Σακά. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο πλέον, όχι μόνο για τη ζωή του αγωνιστή Σακά, αλλά ούτε καν για την ανοχή των πολιτών απέναντι στα πιο αντιδημοκρατικά, τις πιο αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να παραβιάζεται με τέτοιο βάρβαρο τρόπο. Δεν είναι μόνο η ζωή του Σακά, είναι η ζωή της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και από αυτή την άποψη είναι η τελευταία μέρα που υπάρχει περιθώριο για να λυθεί το πρόβλημα. Αύριο πρέπει να έχει πάρθει απόφαση για την απελευθέρωσή του. 34η μέρα απεργίας του Κώστα Σακά. Ζητάμε την άμεση αποφυλάκησή του. Ο Κώστας Σακάς παραμένει 31 μήνες προφυλακισμένος παράνομα και πρέπει να βγει αμέσως από τη φυλακή. Είμαστε απόψε εδώ, όπως και χτες, όπως και αύριο, ασπίδα προστασίας στα δικαιώματα του πολίτη, προστασίας του συντάγματος, προστασίας της δημοκρατίας. Είμαστε στο πλευρό του απεργού πείνας Κώστα Σακά που διανύει σήμερα την 34η ημέρα απεργίας πείνας. Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά. Κώστα, γερά ως τη λευτεριά. Ο Κώστας Σακάς βρίσκεται 35 μέρες σε απεργία πείνας, διεκδικώντας την άμεση αποφυλάκησή του. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά σήμερα βρίσκονται εδώ σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον αγώνα του απεργού πείνας Κώστα Σακά, πιέζοντας και αυτοί από την πλευρά τους να σταματήσει η αντισυνταγματική και παράνομη παράταση της προφυλάκησής του, η οποία έχει φτάσει 36 μήνες. Αύριο στο Συμβούλιο Εφετών εκδικάζεται η αίτηση αποφυλάκησή του. Ζητάμε η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους, να εφαρμόσουν το Σύνταγμα και τους νόμους και να σταματήσουν την παράνομη προφυλάκηση του Κώστα Σακά. Σαν Επιτροπή Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και της οργανώσεις Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ που καλούμε σήμερα εδώ, ζητάμε να αποφυλακιστεί άμεσα ο Κώστας Σακάς. Κώστα, γερά, ως τη λευτεριά! Κώστα, γερά, ως τη λευτεριά! Ακούστε το καλά, ανθρωποφυλακές! Κάτω τα χέρια απ' τους αγωνιστές! Λευτεριά! Απόψε βρίσκομαι εδώ μαζί με όλο αυτόν τον κόσμο να συμπαρασταθώ κι εγώ στον Κώστα το Σακά. Πιστεύω ότι η περίπτωσή του είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση εκτροπής της δημοκρατίας στην εποχή μας, διότι αποδεικνύει ότι η δικαιοσύνη δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει η ίδια τους νόμους που ψηφίζει. Και η ίδια η δημοκρατία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα διέξοδά της, χρησιμοποιεί την εκδίκηση και τον αυταρχισμό.
απέναντι σε έναν πολιτικό κρατούμενο. Πρώτα απ' όλα είναι χαρακτηριστικό ότι στην εποχή μας έχουν εξαφανιστεί πολιτικοί κρατούμενοι και όλοι έχουν γίνει ποινικοί, εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτό επίσης είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό. Λοιπόν, θεωρείται ο υπόδικος εδώ και 2,5 χρόνια και απεργός πείνας ακριβώς για να διεκδικήσει την εφαρμογή του νόμου. Δεν ζητάει καμιά χάρη, ζητάει να δικαστεί, δεν αρνείται ότι είναι αυτός που είναι, ότι είναι ένας αναρχικός. Από εκεί και πέρα η ευθύνη αφορά βέβαια και τη δικαιοσύνη, αφορά και τη δημοσιογραφία που τόσο καιρό σχεδόν κουκούλωνε το θέμα. Έπρεπε λίγο να ασχοληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό για να βγει στην επιφάνεια. Και κυρίως αφορά όλους που έχουν μια στοιχειώδη δημοκρατική συνείδηση. Χρειάζεται η δημοκρατία για να μπορεί να λειτουργεί, πρέπει να ανέχεται και τον ιδεολογικό αντίπαλο με επιχειρήματα και κυρίως εφαρμόζοντας τους νόμους που η ίδια ψηφίζει. Εύχομαι το παιδί να μην έχει πάθει ανήκεστες βλάβες στην υγεία του μετά από τόσες μέρες απεργίας και πιστεύω αύριο Δευτέρα ότι η απόφαση θα είναι κάπως ή μάλλον να το πω εντελώς απλά ότι θα τον αφήσουν ελεύθερο αύριο να πάει στο σπίτι του. Το δίκιο το έχουν οι εξεγερμένοι και όχι οι ρουφιάνοι και οι δροσκυνημένοι. Κανένας πόνος ποτέ και πουθενά. Ούτε σε ξερονησιά, ούτε σε φυλακές. Ποτέ τους δεν λυγίσανε οι αγωνιστές. Συμπαραστεκόμαστε στον Κώστα Σακά, στον αγώνα που δίνει με τίμημα τη ζωή του για να φεθεί ελεύθερος, δεδομένου ότι το κράτος παρανομεί. Παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους, γιατί είναι ο Κώστας Σακάς. Κάνει επιλεκτική χρήση του νόμου, γιατί αυτό σημαίνει δίκαιο της έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό σημαίνει παρανομία κατ' επιλογή. Εμείς είμαστε εδώ, συντροφεύουμε τον Κώστα Σακά, γιατί αύριο το Συμβούλιο Εφετών θα βγάλει απόφαση για τη ζωή του. Ελπίζω οι Έλληνες δικαστές να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, να εφαρμόσουν τον νόμο που τον παραβιάζουν τόσο καιρό, να εφαρμόζουν το Σύνταγμα που το έχουν κάνει κουρελόχαρτο και ο Κώστας Σακάς να είναι αύριο μαζί μας. Κανένας μόνος ποτέ και πουθενά! Λευτέρια στον Κώστα Σακά! Κανένας μόνος ποτέ και πουθενά! Λευτέρια! Δεν είναι δυνατόν να κυριαρχήσει στη δικαιοσύνη τόσο σκληρή σκοπιμότητα. Δεν είναι δυνατόν με προσχηματικό τρόπο να ερμηνεύεται το Σύνταγμα και οι βασικοί κανόνες που οργανώνουν τα δικαιώματα κάθε κατηγορούμενου. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να γίνεται τμήμα της κυβέρνησης. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να μην γίνεται προπύργιο των δικαιωμάτων των πολιτών. Λευτέρια, σώσους είναι στα κελιά. Λευτέρια, σώσους είναι στα κελιά.